ο Πανάγαθος Θεός, εν διαπήρω εσπλαχνία Του και ασυλλήπτω αγάπη Του, θα προετοιμάσει τον κόσμο δια να μην δοθεί ολόκληρος βορά του θηρίου της Αποκαλύψεως που είναι ο Αντίχριστος. Θα στείλει ως προετοιμασία δια το τέλος του κόσμου τους δύο προφήτας του, τον Ενόχ και τον Ηλία, οι οποίοι θα προετοιμάσουν τον κόσμο με συγκλονιστικά γεγονότα και θαύματα, τα οποία μόνον οι πορωμένοι άνθρωποι δεν θα ξυπνήσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι απαρνούνται παντελώς την ύπαρξη του Θεού. Δι' αυτόν τον λόγο εμείς, δια της φαντασίας μας, ερχόμεθα εις το σημείο πλέον της καταλήξεως, δηλαδή του τέλους του κόσμου. Αυτό το τέλος του κόσμου είναι ένα σημείο αντιλεγόμενο, πλην όμως συγκλίνουν και η επιστήμη και η Αγία Γραφή εις ένα σημείο, δηλαδή έχουν αμφότεροι και η επιστήμη του κόσμου και ο Θεός ο οποίος έδωκε την επιστήμη, συγκλίνουν, δηλαδή ενώνονται, σκύβουν και οι δύο και ενώνονται ο Θεός και η επιστήμη εις ένα σημείο, ότι ο κόσμος αυτός θα λαμπαδιάσει, δηλαδή ολόκληρος η οικουμένη, ολόκληρος ο κόσμος, όλος ο κόσμος απανταχού της γης, όπου υπάρχει κόσμος, όπου υπάρχει ξηρά, όπου υπάρχει δέντρο, όπου υπάρχει χώμα, τα πάντα αυτά θα λαμπαδιάσουν, δηλαδή θα ανάψουν φωτιά και θα κατακαούν και θα εξαλειφθούν τα σύμπαντα και δεν θα υπάρξει τίποτε και θα έρθουν νέα και ουρανός και γη. Δηλαδή αυτό το οποίο σήμερα ο κόσμος αγκομαχά, ο κόσμος αγωνιά, ο κόσμος έρχεται εις ένα σημείο που δεν μπορεί να ησυχάσει και διερωτάται τι θα γίνει ο κόσμος. Ο κόσμος θα κατακαεί, και εδώ στο θέμα τούτο του καψίματος, του τσουρουφλίσματος, στο θέμα τούτο διερωτώ, θα γίνει τούτο με πόλεμο ή ο Θεός θα διατάξει με άλλον τρόπο να εξαφανιστεί τούτος ο κόσμος? Σήμερα τα πολεμικά νέα τα οποία δίδουν στον κόσμο πληροφορίας είναι πολύ φρικιαστικά, δηλαδή όσα έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος κατακαίεται ο κόσμος 10 φορές, ολόκληρος ο κόσμος, η γη απανταχού του κόσμου, όπου υπάρχει κόσμος, με αυτά που έχουν τώρα στα χέρια τους, δηλαδή να καεί και να ξανακαεί και να ξανακαεί αν μείνει κανείς. Αλλά σε αυτό το θέμα τούτοι νομίζουν ότι θα ξεφύγουν από αυτό το κακό και προετοιμάζουν άλλη κατοικία εις τους ουρανούς και στέλνουν εκεί και κάνουν εξέδρες και μένουν εκεί στο διάστημα, διαχρονικά διαστήματα πολλά, 6 μήνες και 9 μήνες και 1 έτος και 2 και 3 έτη, και προετοιμάζονται να φύγουν από αυτόν τον κόσμο, να πάνε εκεί δια να ζήσουν όταν ο κόσμος θα καεί. Πλην όμως εδώ τα πράγματα τους διαψεύδουν. Τους διαψεύδουν βάσει όμως της Αγίας Γραφής, δια να δούμε ο Θεός τι τους λέει. Όσοι μελετάτε το Λόγο του Θεού θα ανοίξετε στην Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Πέτρου,
εις το τρίτο κεφάλαιο και εις τον δέκατον στίχο, σημειώστε τον εάν θέλετε, για να έχετε να το μελετήσετε, τι λέγει ο Θεός δια των κόσμων. Δευτέρα Καθολική Επιστολή Πέτρου, κεφάλαιον τρίτον, δέκατος στίχος. Θα το διαβάσετε όλο το τρίτο κεφάλαιο, μην το αφήσετε, διότι έχει μέσα ενδιαφέροντα πράγματα. Ας ακούσουμε όμως τι λέγει τώρα το Πνεύμα του Άγιου. Τι λέγει όταν ο Απόστολος Πέτρος γράφει την επιστολή του. Ήξη δε ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή ενή ουρανή ριζιδών παρελεύσονται στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται και γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσεται. Ερμηνεύω τας φράσεις αυτάς του στίχου 10. Θα έρθει βεβαίως η μεγάλη ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Θα έρθει όμως έξαφνα σαν κλέπτης κατά τη νύχτα και κατά την ημέρα αυτή οι ουρανοί, άρα αυτοί οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω για να έβρουν λυτρωμόν, εδώ αναποδογυρίζονται τα σχέδιά τους. Οι ουρανοί θα παρέλθουν και θα εξαφανιστούν με απερίγραπτον βοήν και κρότον. Απερίγραπτον βοήν και κρότον. Είναι εκείνο το οποίο λέγει ριζιδόν. Η φράση σε εκείνη που λέγει ριζιδόν είναι ο κρότος και η βοή. Τα δε υλικά στοιχεία, δηλαδή η γη, από τα οποία αποτελούνται οι ουρανοί, όπως η γη που είναι υλικό μέρος και ο ουρανός, έχει λέγει στοιχεία υλικά από τα οποία αποτελούνται οι ουρανοί, θα αναπλεγούν και θα διαλυθούν και η γη και τα έργα που υπάρχουν εις αυτήν θα κατακαούν. Θα εξαφανιστούν δηλαδή τα πάντα, όπως αυτή τη στιγμή παίρνεις στο χέρι σου ένα κομμάτι χαρτί και ανάβεις ένα σπίρτο και κατακαίεις το χαρτί αυτό και αυτό γίνεται στάχτη και παίρνει μια στροφή ελικοειδή και γίνεται μια στάχτη στα χέρια σου. Κατά τον ίδιο τρόπο θα περιτυλιχθεί ο ουρανός ολόκληρος, όπως κατακαίεται το χαρτί. Όπως βάζεις φωτιά στο χαρτί και το κατακαίεις, έτσι θα περιτυλιχθεί ο ουρανός. Η δε γη θα εξαφανιστεί με κρότον φοβερόν και με μεγάλη βοή. Τώρα, στο σημείο τούτο λέγουν οι επιστήμονες ότι θα γίνει ένας φοβερός πόλεμος. Ο φοβερός αυτός πόλεμος περιγράφεται στην Αποκάλυψη και φέρει το όνομα Αρμαγεδόν. Εις τούτον των πόλεμων θα ασχοληθούμε στο επόμενο κήρυγμά μας. Περί του πολέμου αυτού ο οποίος ονομάζεται Αρμαγεδόν. Θα φέρουμε δηλαδή ολόκληρον την επιστήμη, θα φέρουμε τα τι γίνονται τώρα εις τον κόσμο, θα φέρουμε τι προετοιμασίες κάνει ο κόσμος και πώς εργάζεται ο κόσμος δια μια τελική αναμέτρηση. Η ιδέα αυτή αναμέτρησης αναφέρεται πάλι στο θέμα ότι θα μαζευτούν όλα τα στρατεύματα του Αντιχρίστου με τα στρατεύματα του ουρανού. Δηλαδή ο πόλεμος αυτός του Αρμαγεδόνος είναι πάλι το τελικό σημείο της υπάρξεως του κόσμου, είναι το τελευταίο σημείο το οποίο θα δώσει ο κόσμος ως παρησίαν και ύπαρξη και μετά ταύτα θα έρθει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Δηλαδή αφού κατακυριευθεί, αφού κατανικηθεί, αφού συλληφθεί ζών ο Αντίχριστος, αφού πιαστεί ζωντανός, διότι ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος, όπως το έχουμε πει, θα είναι άνθρωπος και ο ψευδοπροφήτης του θα είναι επίσης άνθρωπος. Μόνον ο διάβολος, ο οποίος θα κινεί τα νήματα από την κόλαση, αυτός δεν είναι άνθρωπος αλλά πνεύμα.
Αυτοί οι δύο όμως, λέγει, ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης θα συλληφθούν, λέγει, και ζώντες θα βληθούν στην κάμινον του πυρός, την κοιωμένη στην κόλαση. Θα βληθούν, θα μπουν μέσα στο καμίνι αυτό το αιώνα. Ισόν αυτήν ακριβώς την κατάσταση θα έβρωμε πλέον την νίκη του Θεού, ο οποίος Θεός θα κατανικήσει τον αντίχριστον και τον ιόν της απολίας, διότι αυτός ο αντίχριστος φέρει πάντοτε το όνομα Υιός της απολίας. Θα νομίζει λοιπόν ότι στο εξής θα βασιλεύσει, θα γίνει βασιλεύς επί της γης έως του αιώνος. Μη γνώσκον ο ταλέπορος ότι η βασιλεία αυτού εντάχει καταργείται και απολύψεται το ετοιμασμένον πύρα αυτό εντάχει συν βάση της πειθωμένης αυτό και δουλεύσα συν αυτό, όπως τονίζει ο Άγιος Υπόλυτος ο Επίσκοπος Ρώμης. Προτού λοιπόν γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία του Κυρίου, ο Αντίχριστος συντριβήσεται από τον Κύριο, καταλύεται το κράτος του, τσακίζεται κυριολεκτικώς η κυριαρχία του και αμέσως αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας ότι αρθίσεται ο ασεβής, δηλαδή θα συλληφθεί ο ασεβής, δηλαδή ο Αντίχριστος, ή να μην είδει την δόξα του Κυρίου. Αυτός θα απέρθει για να μην δει την δόξα του Κυρίου, η οποία δόξα Κυρίου είναι ακριβώς η παρουσία του επί των νεφελών του ουρανού με τα αγγέλων και δυνάμεως πολλής. Όλα τα τάγματα του ουρανού και αγγελικές δυνάμεις θα συναχθούν και θα έχουν τον Κύριό μας επί των νεφελών του ουρανού επάνω σε νέφη, όπου θα εμφανιστεί πλέον για να γίνει η κρίση του κόσμου. Η Αποκάλυψη στο σημείο τούτο το αναφέρει πολύ περιγραμματικά και καθαρά και λέγει ότι είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα. Εδώ ομιλεί περί του πολέμου του μεγάλου, ο οποίος θα γίνει μεταξύ των στρατευμάτων του ουρανού και των στρατευμάτων, δηλαδή των οπαδών του Αντιχρίστου. Ποιήσε τον πόλεμο μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού. Εδώ έχουμε μία φράση στρατεύματος αυτού, μετά θα το δούμε, ότι παρακάτω λέγει του Κυρίου μας, τους οπαδούς, δηλαδή το στρατόν του Κυρίου, δεν το λέγει στρατεύματος, αλλά στράτευμα. Είναι διαφορά αυτή μεγάλη. Και επιάστη το θηρίον και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης, ο ποιήσα στα σημεία ενώπιον αυτού, εν είσαι πλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνη αυτού. Ζώντες ευελήθησαν και οι δύο εις την λίμνη του πυρός την κοιωμένη εν θείο. Θα εμβούν ζώντες, ζωντανοί, θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν μέσα εις την αιώνιον κόλαση. Και οι λοιποί, λέγει, οι οπαδοί του Αντιχρίστου, εκείνοι οι οποίοι θα λάβουν το χάραγμα του θηρίου, εκείνοι οι οποίοι θα σφραγιστούν είτε εις το μέτωπο είτε εις την δεξιάν χείραν δια της σφραγίδος και του αριθμού 666, και οι λοιποί, λέγει, απεχτάνθησαν εν τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου, τη εξελθούσι εκ του στόματος αυτού και πάντα τα όρνια εφορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Και όλοι αυτοί πλέον, η μεγάλη πλάνη του Αντιχρίστου θα αποκαλυφθεί ως μία σαπουνόφουσκα. Δηλαδή, είδαμε ποτέ τα παιδάκια που βάζουν ένα καλαμάκι μέσα σε ένα ποτήρι που έχει σαπούνι και μετά το φυσούνε και πάει μία φουσκίτσα λίγο πιο πάνω και σβήνει. Κατά τον ίδιο τρόπο όλη η διδασκαλία του Αντιχρίστου θα διαλυθεί, όπως διαλύονται αυτά τα φουσκαλάκια τα οποία βγαίνουν από το σαπούνι. Και οι υπόλοιποι εφωνεύτησαν σαν με κοφτερό μαχαίρι από το παντοδύναμο πρόσταγμα που ευγήκε από το στόμα του Χριστού του καθημένου επάνω στον ύπο. Θα παρουσιαστεί δηλαδή ο Χριστός μας ως υπεύς, ως αρχηγός στρατεύματος με ύπους πολλούς, αναβάτας επάνω σε ύπους οι οποίοι θα πολεμήσουν τον Αντιχριστόν. Και όλα τα όρνια εχόρτασαν από τις σάρκες των εξολοθρευθέντων εχθρών του Χριστού. Στρατεύματα ονομάζει ο ιερός συγγραφεύς της πολεμικής δυνάμεις του θηρίου. Αλλά όμως το
του Κυρίου ακολουθούν. Τάγμα δεν ονομάζεται στρατεύματα, αλλά ονομάζεται στράτευμα. Θέλει με αυτό να τονίσει το πλήθος των στρατιωτικών του δυνάμεων, το πλήθος των οπαδών του, τα στρατεύματα δηλαδή, θα έχει από όλα τα έθνη του κόσμου, θα έχει οπαδούς ο Αντιχριστός. Δι' αυτό ονομάζεται εδώ στρατεύματα του Αντιχρίστου. Το στράτευμα δε του Κυρίου είναι ένα, μόνο οι άγγελοι του ουρανού. Γι' αυτό ονομάζει στράτευμα, του δε Αντιχρίστου τα ονομάζει στρατεύματα. Όλες αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν κανέναν ιδιαίτερο δεσμό και κοινό ιδανικό αναμεταξύ τους, δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα είναι με τον Αντίχριστον, παρά μονάχα το μίσος κατά του Χριστού. Σε ένα σημείο θα ενώνονται όλοι αυτοί οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Αντίχριστον, ένα σημείο θα τους ενώνει. Όλοι θα μισούν τον Χριστόν, όλοι θα μισήσουν την Εκκλησία του Χριστού, όλοι θα μισήσουν τους οπαδούς του Χριστού. Ενώ το στράτευμα του Κυρίου μας, το οποίο είναι οι άγγελοι του ουρανού, αυτό θα έχει την δύναμη και αυτό θα κατανικήσει τα στρατεύματα, τα άπειρα στρατεύματα του Αντιχρίστου. Η τιμωρία του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου θα είναι πλέον τελειωτική και θα αλλάξουν τα σύμπαντα πλέον, εφόσον θα είναι και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Διότι η συντριβή του Αντιχρίστου θα είναι τόσο εύκολη στον Κύριο, ο οποίος θα το συντρίψει σαν με ένα αφήσιμά του. Δηλαδή, όπως ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τη συντριβή του Αντιχρίστου, θα είμαι θα πραγματικά στο σημείο τούτο εκστατική. Δεν θα μπορεί κανείς να συλλάβει την δύναμη του Θεού, διότι είναι ο παντοδύναμος Θεός που και το βλέμμα του μόνον όταν το δώσει επάνω στα όρη λέγει καίγονται μόνον όταν κοιτάξει ο Θεός μας. Ο δε Αντίχριστος ολόκληρος θα εξαφανιστεί με την αναπνοή μας, όπως εμείς τον χειμώνα βγαίνει από το στόμα μας η αναπνοή και την βλέπουμε για λίγο, εκείνο το μικρό το φύσιγμα, η αναπνοή του Κυρίου μας, εκείνο το πνεύμα του Κυρίου μας, εκείνο θα συντρίψει τον Αντίχριστο. Θα προσέχουμε πολύ τώρα την ώρα που γίνεται το κήρυγμα, διότι έρχεται αυτός ο Αντίχριστος και μπαίνει στο μέσο και μας κάνει να νιστάξουμε. Προσέχετε πολύ. Είναι αυτός, είναι πανούργος και μπορεί όλη μέρα να μην νιστάζεται και τώρα αυτή τη στιγμή να σας δώσει νίστα. Προσέχετε τον, γιατί αυτός ελίσσεται μέσα στα πόδια μας. Προσέχετε τον πολύ, δεν του αρέσουν αυτά και έρχεται τώρα να σας κάνει να νιστάξετε για να μην τα ακούτε τα λόγια του Θεού. Ο Κύριος αναλώσει το πνεύμα του στόματος αυτού με το ελάχιστο εκείνο θέμα που λέγεται αναπνοή, το νεύμα, το πνεύμα του Κυρίου. Αυτό το ελάχιστο. Έτσι θα συντριβεί ο Αντίχριστος και θα χαθεί. Το είχε τονίσει τούτο ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως. Ή της προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, λαμβάνει το χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί την χείρα αυτού και αυτός πίεται εκ του ίνου του θυμού του Θεού, το κεκερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού και βασανιστήσεται εν πυρή και θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Δηλαδή όλοι οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Αντίχριστο θα έχουν φρικτά βασανιστήρια, τα οποία όμως θα επισφραγίζονται δια της φράσεως αιωνιώτης, αιωνίως, ατελείωτα. Ούκ αποθνίσκωση θάνατον, αν λερρυπεί ο φθαλμού, αποθανατιζόμενοι το δευτέρο θανάτο, τη λίμνη του πυρός καταδικάζονται, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, ο επίσκοπος Κεσαρίας. Και ο Κύριλλος Ιεροσολύμων αναφέρει πάλι το ίδιο και λέγει «Το γέννης του τον παραδώσει πυρή, θα τον παραδώσει εις το πυρ της γέννης, αυτό το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλες αυτού». Η λίμνη του πυρός, ο διάβολος ο πλανών αυτού σε βρίθει στη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης και βασανιστήσονται ημέρας και νυχτός εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό το συγκλονιστικό όταν το ακούμε πάντοτε μέσα εις την Θεία Λατρεία του Κυρίου μας, όταν το ακούμε όπου το ακούμε, τούτο να μας συγκλονίζει.
διότι δεν υπάρχει ελπίς να τελειώσει αυτό το σημείο που λέγεται αιώνας αιώνων. Εις αιώνας αιώνων, αιωνιώτης. Θα σας αναφέρω περίπου για να καταλάβετε τι είναι αυτό το ατελείωτο, να το έχετε υπόψη σας, τι σημαίνει. Στην Ινδία υπάρχει ένας μύθος, ο οποίος μύθος για να παραστήσει την αιωνιότητα έπλασε ότι στον Ινδικό ωκεανό αναφύεται εκ της θαλάσσης, υπερυψούται εκ της θαλάσσης ένας τεράστιος γρανίτης ύψους 1000 μέτρων. Επάνω εις αυτόν τον γρανίτη, γρανίτης είναι το πιο σκληρό της γης μέταλλο, πέτρα, όπως θέλουμε ας το ερμηνεύσουμε. Επάνω στην κορυφή της πέτρας αυτής του γρανίτου, ο οποίος υπερυψούται εκ του Ινδικού ωκεανού, μύθος είναι, αλλά για να καταλάβουμε τι θα είπε αιωνιώτης, για να το συλλάβουμε. Επάνω, ακριβώς στην κορυφή της πέτρας αυτής που είναι γρανίτης, που δεν διαλύεται με τίποτε, πετά και έρχεται και κάθεται κάθε 1000 χρόνια ένα πουλάκι μικρό, ένα πολύ μικρό πουλάκι, το οποίο κάθεται επάνω στην κορυφή του γρανίτου αυτού και ξύνει 2 φορές τη μυτίτσα του, μία από τη μια και μία από την άλλη, και φεύγει για να έρθει μετά από 1000 χρόνια. Όταν αυτό το πουλάκι καταφάγει τον γρανίτη αυτόν, ο οποίος υπερυψούται 1000 μέτρα πάνω από τον Ινδικό ωκεανό, τότε θα είναι και το τέλος. Πότε θα γίνει? Ποτέ. Ποτέ. Αυτός ο μύθος τον οποίο έδωσαν οι Ινδοί είναι για να παραστήσουν, να συλλάβει ο άνθρωπος το τι θα είπε η αιωνιότητα. Διότι ό,τι και αν κάνουμε εις τούτο τον κόσμο, κάτι σε βάζω φυλακή, λες, έχεις μια ελπίδα και λες, μετά 15, 20, 30, 40 χρόνια θα βγω. Ή θα γίνει μια χάριση σε μένα, ή θα γίνει μια αλλαγή καθεστώτος, θα βγω από την φυλακή. Έχεις μια ελπίδα, ή θα έρθουν άνθρωποι να με υπερασπίσουν και ελπίζεις ότι θα βγεις από τη φυλακή. Αυτό όμως το θέμα της αιωνιότητος δεν τελειώνει ποτέ, και αυτό πρέπει να μας τρομάζει. Μόνο το οποίο θέμα πρέπει να το συζητούμε έστω και μια φορά την ημέρα μόνοι μας και να λέμε, Θεέ μου, τι είναι αιωνιότης? Ατελείωτο. Το ατελείωτο, φύλαξε με, Κύριε μου, από το ατελείωτο που δεν τελειώνει. Φύλαξε με, Κύριε μου, αιωνιώτης, να μην την ακούσω ποτέ μου. Ποτέ απομακρυσμένος από κοντά σου, Κύριε μου. Αιωνιώτης πάντα μαζί σου, Θεέ μου. Να είμαι πάντα κοντά σου. Μη με αποχωρήσεις. Μη μου δώσεις τον δεύτερο θάνατο. Έτσι να λέμε καθημέρα, αδερφοί μου, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γλιτώνουμε από τις αμαρτίες. Και ο διάβολος, ο πλανών αυτού, σε βελήθη στη λίμνη του Πυρός και του Θείου, όπου και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης και βασανιστήσονται. Εκεί θα συμβασανίζονται όμως, λέγει, εις το πυρ το αιώνιον και οι οπαδοί του Αντιχρίστου. Εις το πυρ το αιώνιον του ετοιμασμένου του διαβόλου και της αγγέλης αυτού. Εκεί όπου ο σκόλιξ ούτε λεφτά και το πύρους βαίνεται. Θα σας παραστήσω πάλι για να καταλάβετε πώς φανερώνεται εκείνη η τελευταία ημέρα της δίκης του Κυρίου μας, δηλαδή όταν ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο. Όταν παραστήσει τους εκ δεξιών και εξεβονίμων εις τους αριστερά του Κυρίου μας ευρισκομένους, καταδικασμένους και αμαρτωλούς, όταν στρίψει το πρόσωπο του ο Θεός, όταν κοιτάξει ο Θεός προς αυτούς, εάν μαζευτούν όλων των αιώνων από την ημέρα που δημιουργήθηκε ο κόσμος ως την ημέρα εκείνη, εάν μαζευτούν όλες οι αστραπές και οι βροντές και οι κεραυνοί του κόσμου, δεν θα μπορούν να φτάσουν την οργή του Κυρίου που θα κοιτάξει επάνω στους αμαρτωλούς και θα τους πει, πορεύεστε απαιμού χατεραμένοι. Δηλαδή, αν είναι το δυνατόν, ξέρετε, ένας κεραυνός όταν πέσει συγκλονίζονται τα πάντα. Ένας μόνο.
των αιώνων όλων, εάν μαζευτούν, δεν θα μπορέσουν να φτάσουν την οργή του Κυρίου που θα κοιτάξει επάνω εις τους αμαρτωλούς την ημέρα της δίκης. Από την άλλη πλευρά, εάν κοιτάξει τώρα ο Κύριός μας εις εκ δεξιών αυτού, όλες οι αυγές και όλα τα χαράματα της Ανατολής όλων των αιώνων, δεν ξέρω αν έχετε ποτέ ζήσει στην Ήπεθρον και αν προσέξετε όταν ανατέλει η Ανατολή, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, δεν υπάρχει πιο γαλήνιο πράγμα να βλέπετε να ξεχωρίζει σιγά σιγά η νύχτα από την ημέρα και να αποχωρίζεται η νύχτα και να έρχεται ο Θεός πλέον, να έρχεται το φως του Θεού και να σκεπάζει τούτον τον κόσμο. Όλες αυτές οι χαραυγές του κόσμου, όλες οι γλυκύτητες του κόσμου, όσες έχει τούτος ο κόσμος, να μαζευτούν, δεν θα μπορέσουν να φτάσουν τη γλυκύτητα του προσώπου που θα κοιτάξει επάνω στους δικαίους και θα τους πει με πολύ αγάπη, απεριόριστη, αφάνταστη: «Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, πληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου». Μία, το ένα άκρο με το άλλο άκρο. Αυτό ακριβώς. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πει ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέγονται αυτή τη στιγμή είναι παραμύθια? Δυστυχώς έχω πληροφορίες ότι εδώ μέσα που ακούετε το κήρυγμα υπάρχουν ψυχές που όλα τα παίρνουν στο αστείο. Προσέξτε τα. Δεν είναι λόγια για αστεία αυτά. Δεν είναι λόγια να λέμε να άστον να τα λέει. Είναι λόγια του Θεού, αδερφοί μου, και να προσέξουμε πολύ, να τα βάζουμε μέσα στη ψυχή μας. Είπαμε προηγουμένως ότι ο κόσμος αγωνιά το τι θα γίνει, πώς θα τελειώσει αυτός ο κόσμος. Άλλοι με πόλεμο λέγουν, άλλοι με εντολή του Θεού, και άλλοι, η άλλη πλευρά της επιστήμης είναι ότι ο ήλιος, αυτός ο δίσκος του ηλίου, καθεκάς την ημέρα καταναλώνεται. Εκατομμύρια τόνοι φεύγουν από πάνω από τον ήλιο καθεκάς την ημέρα. Δηλαδή, όπως ένα κάρβουνο αναμένο το οποίο σου δίδει φωτιά, ζέστη, θέρμανση, και σιγά σιγά αυτό το κάρβουνο, ώσπου πηγαίνει και λιώνει και λιώνει και λιώνει, το πλησιάζεις πιο πολύ. Κατά τον ίδιο τρόπο λέει η επιστήμη ότι τούτος ο ήλιος, ο οποίος ακριβώς δίδει την θέρμανση στον κόσμο, την θερμότητα δηλαδή στον κόσμο, ομοιάζει με μία λάμπα η οποία φέγγει μέσα στο σπίτι μας και δανείζεται από τον ηλεκτρικό σταθμό. Παίρνει ρεύμα από εκεί και φωτίζει το σπίτι μας. Καίει ορισμένες ώρες, μετά καίγεται. Εάν προσέξαμε, εάν έχουμε υπόψη μας όταν η λάμπα περάσουν οι ώρες που είναι φτιαγμένη για να δίδει φως, την τελευταία στιγμή δίδει μία λάμψη πολύ μεγαλύτερη και σβήνει. Κατά τον ίδιο τρόπο λέγει η επιστήμη ότι ο ήλιος, ο οποίος δίδει τη θερμότητα συνεχώς στον πλανήτη της Γης, θα έρθει μία στιγμή που θα κάνει ένα πέταγμα, θα δώσει μία λάμψη φοβερή και θα σβήσει. Αυτή η λάμψη φοβερή που θα δώσει ο ήλιος, αυτή θα κατακάψει το σύμπαν. Έτσι λέγουν οι επιστήμονες, διότι βασιζόμενοι πάνω, όλοι αυτοί βασίζονται πάνω στην Αγία Γραφή, ασχέτως ότι το στόμα τους δεν λέγει ότι πιστεύουν στον Θεό. Έχουν πάνω στην Αγία Γραφή, και αν έρθουν αυτοί να μας πούν ότι τώρα τα ανακαλύπτουν, τα αποκαλύπτουν, εμείς γνωρίζουμε πολύ προηγουμένως όλα αυτά τα οποία μας λέγουν εκείνοι, διότι εμείς γνωρίζουμε την Αγία Γραφή και το Λόγο του Θεού. Η κόλαση, ο Σατανάς, θα αφανιστεί εντελώς από τους δικαίους και δεν θα υπάρχει, και ο θάνατος ουκέστε έτη, ούτε πέμπτος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκέστε έτη, λέγει η Αποκάλυψη. Ότι τα πρώτα απήλθον και γέγονε κενά τα πάντα. Επειδή όλα έχουν μολυνθεί πλέον από τον άνθρωπο ο οποίος κατοικεί αυτόν τον κόσμο, εμολύθησαν τα σύμπαντα, δεν υπάρχει τίποτε. Και αυτά τα αεροπλάνα έχουν μολύνει τον ουρανό. Εμόλυναν τον ουρανό. Εμόλυναν τον ουρανό με πράξεις αμαρτίας.
με πράξεις αμαρτίας. Εάν κατέβουμε από τους ουρανούς και έρχομεν στην γη, θα δούμε ότι η γη είναι μολυσμένη εις όλα της τα σημεία. Εάν πάμε στην θάλασσα και η θάλασσα είναι μολυσμένη με φοβερές αμαρτίες μέσα στο νερό. Και αν πάμε και κάτω από τη θάλασσα και εκεί είναι μολυσμένη η θάλασσα, ούτως ώστε ο Θεός δεν θα αφήσει τίποτε το μολυσμένο να υπάρχει πλέον. Θα τα δημιουργήσει όλα καινούρια και όλα αμόλυντα πλέον, για να κατοικήσουν οι ευσεβείς, οι άνθρωποι οι οποίοι αγάπησαν τον Θεό με όλη τους την ψυχή και εργάστησαν την αρετή και τα σεντολά σου. Σε αυτό το σημείο όμως, για να δούμε πιο καλύτερα την Δευτέρα του Χριστού παρουσία, θα φέρουμε πάλι, όσοι ενθυμίστε, τον Άγιον Υπόλυτον, τον Επίσκοπο Ρώμης, για να μας δώσει την τελευταία περιγραφή περί της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετά αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσονται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Όλος ο κόσμος θα συναχθεί ενώπιον του Κυρίου μας. Και αφορεί αυτούς απαλλήλων όσπερ οποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Θα διαφοριστεί ο κόσμος όπως τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξεβονίμων. Δηλαδή, όταν έρθει ο Χριστός ο Υιός του ανθρώπου, επειδή σάρκα εφόρεσεν και έρθουν και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι μαζί με Αυτόν, τότε θέλει καθίσει στο θρονί του το τιμημένον. Θρόνων μεγάλων ο Θεός θα έχει και θέλουν μαζοχθεί εμπροστά του όλα τα έθνη και θέλει χωρίσει τους ανθρώπους χώρια ως αν πως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εις την δεξιά του μεριά τα δε γίδια εις την αριστερά. Τους μεν δικαίους παρομοιάζει ο Κύριος ως περ πρόβατα δια το ήμερον και το πράον, τους δε αμαρτωλούς ως τα γίδια, επειδή αμαρτωλοί όλοι στην αμαρτία την τραχητά την περιπατούν, ως αν πως και τα γίδια τρέχουν εις τους κρυμνούς. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, πάλι, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στην πόλη δεν έχουν δει ούτε τα γίδια πως περπατούν, ούτε πού περπατούν. Περπατούν επάνω εις τα πιο δύσκολα σημεία του κρυμνού. Και τούτο παρουσιάζεται από τον Κύριό μας όπως τον άνθρωπο ο οποίος πράττει την αμαρτία, την τραχητά τη λέγει, την πιο συχαμερή αμαρτία την οποία πράττει ο άνθρωπος. Δι' αυτό ονομάζει τον άνθρωπο όπως το κατσίκι. Διότι το κατσίκι αυτό, αν το προσέξει κανείς, την ώρα που ανεβαίνει πάνω στους κρυμνούς διαρωτάται, θα περπατήσει ή θα πέσει από εκεί πάνω κάτω, και όμως περπατάει. Ενώ το πρόβατο είναι αδύνατο των αδυνάτων να ανέβει εκεί απάνω. Δεν ανεβαίνει ποτέ. Το πρόβατο περπατεί πάντοτε μέσα στον κάμπο και μέσα στην πεδιάδα για να είναι πάντοτε ασφαλισμένο. Και τι ωραία είναι η εικόνα αυτή του ανθρώπου ο οποίος θέλει να ζήσει με τον Θεό. Δεν παίρνει ποτέ τα κατσάβραχα, ούτε τα αγκάθια, ούτε τα δύσκολα μέρη, αλλά παίρνει πάντοτε την ευθεία οδόν, η οποία ευθεία οδός οδηγεί και εις τον Θεό. Τότε ερεί ο βασιλεύς της εκδεξιών αυτού, δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Επίνας αγάρ και εδώ κατέμι φαγή, εδίψησα και με εγωτήσατε, ξένος ήμουν και με εμβάσατε εις το σπίτι σας, γυμνός ήμουν και με εντύσατε, εισθένησα και με κοιτάξατε, εις την φυλακή ήμουν και ήλθατε προς εμένα. Ελάτε οι προφήτη όπου διώχθητε δια το όνομά μου. Ελάτε οι πριν του νόμου δίκαιοι, όπου αγαπήσατε την βασιλεία μου και καταφρονήσατε τον κόσμο. Εις τούτο το σημείο της καταφρονήσεως του κόσμου, αδερφοί μου, ήθελα πολύ να σας παρακαλέσω να προσέξουμε, διότι είναι ένα σημείο το οποίο ο Πανάγαθος Θεός μας λέγει πάντοτε να προσευχόμεθα. Προσεύχεστε, λέγει, διότι είναι τρία τα σημεία τα οποία θα περιβάλλουν τον δρόμο μας πάντοτε, και τα σημεία αυτά είναι: προσέξετε, μη παραδοθείτε, λέγει, εν κρεπάλι και μύθι και μέθη.
κρεπάλι και μέθη είναι αυτά τα κοσμικά τα οποία ακριβώς δίδεται ο άνθρωπος μέσα για να χορτάσει τάχατες την ζωή του, η οποία μια φορά είναι λέγει τα νιάτα, να τα γλεντήσουμε. Είναι το φαγοπότι με λίγα λόγια και είναι και η χορή και διασκεδάσεις. Είναι η μέθη. Αυτά τα σημεία. Προσέχετε λέγει, μήποτε βαρυνθούν εκαρδία ημών εγκρεπάλι και μέθη. Και έρχεται εις το τρίτο σημείο, το οποίο είναι πολύ επίφοβο για όλους τους ανθρώπους. Και είναι αυτή η παγίδα που πιάνει τον άνθρωπο. Και μερίμνες βιωτικές. Μερίμνες βιωτικές ποιες είναι? Είναι αυτές τις οποίες ακριβώς έχει ο άνθρωπος καθεκάς την ημέρα για να ζήσει τάχατες και καλά. Την οικογένεια μου, πρε παιδάκι μου, εγώ δεν θα κοιτάξω. Τα παιδιά μου πεινούν. Βλέπετε, εάν έρθει αύριο ο Αντίχριστος, ο οποίος θα σου πει ότι δεν θα σου δώσω να φάγεις εάν δεν πάρεις τη σφραγίδα. Θα απαντήσει ο άνθρωπος, το ανθρωπάκι, το οποίο βλέπει τον Θεό και τον περιφρονεί και τα λόγια. Τι λες καλέ, και τι μου ενδιαφέρει εμένα αυτή η σφραγίδα? Εγώ τα παιδιά μου πεθαίνουν, δεν βλέπεις, εγώ για τα παιδιά μου θα θυσιαστώ. Θα θυσιαστεί αυτός για τα παιδιά του και όχι ο Θεός. Θα πάει αυτός να δώσει την ψυχή του να σώσει τα παιδιά. Και τα παιδιά σου και εσύ είσαι στον Θεό. Δεν θα κάνεις εσύ ακριβώς ό,τι θέλεις να αρνηθείς τον Θεό για να σώσεις το παιδί σου. Τότε και εσύ και το παιδί σου θα φύγετε. Διότι ο Θεός αυτά δεν τα θέλει. Ο άλλος ακριβώς να παρακολουθήσουμε τώρα, είχαμε πει ότι θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα σε αναγκάσει είτε το κράτος, είτε η εργασία που ευρίσκεσαι, είτε οτιδήποτε, θα σε αναγκάσει να πάρεις τη σφραγίδα αυτή. Εις το σημείο αυτό θα σου δώσει μία λύση. Ή δέχεσαι τη σφραγίδα ή φεύγεις. Το λοιπόν, εκείνος θα σταθεί και θα πει, γιατί με ενδιαφέρει, τι είναι η σφραγίδα? Με ενδιαφέρει εμένα, ένας αριθμός είναι 666. Το λοιπόν, τι έγινε? Και θα δεχτεί να πάρει τη σφραγίδα αυτή για να μην χάσει τα χρήματα. Αυτό το αργύριο. Δεν θα πει ότι εγώ θα πεθάνω δια της πείνας και δεν με ενδιαφέρουν όσες απειλές και αν μου κάνουν. Δεν θα το πει αυτό. Και βλέπετε ότι δια μίαν θέση είναι πάνω σε τούτο τον κόσμο, πρόσκαιρη θέση, θα δώσουμε την ψυχή μας στην αιώνια γόλαση μέσα στο ατελείωτο. Ελάτε οι Απόστολοι όπου εσυγκακοπάθετα εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου μου. Ελάτε οι μάρτυρες όπου με ομολογήσατε εμπροστά εις τους τυράννους και υπομείνατε πολλές τιμωρίες δια την αγάπη μου. Ελάτε οι ιεράρχοι όπου με υπηρετήσατε με καθαρότητα ημέραστε και νυχτός και διδάσκετε τον λαό σας. Βλέπετε το μισθό του ιερέως πόσο μεγάλο είναι, ή του ιεράρχου, του αρχιερέως ή του ιερέως, διότι διδάσκει τον λαόν του Θεού. Τώρα αυτή τη στιγμή τι χορταίνει η ψυχή, με τι χορταίνει? Σας δίδω φαγητό να φάτε? Δεν σας δίδω. Σας δίδω ψωμί, σας δίδω τα κρέατα τούτου του κόσμου που ορμούμενε πάνω όπως τα κοράκια, δεν υπάρχουν δεύτερο. Σας δίδεται όμως αυτή τη στιγμή τροφή η οποία χορταίνει όχι το σαρκείο, χορταίνει την ψυχή. Και βλέπετε ώρες ολόκληρες. Ας μείνουμε ώρες ολόκληρες εδώ. Κανείς δεν σηκώνεται να φύγει. Γιατί? Διότι ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Ας είχαμε ώρες ολόκληρες να μιλούμε τώρα αυτά τα λόγια του Θεού. Χορταίνει η ψυχή. Αγάλεται η ψυχή. Χαίρεται η ψυχή. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Και αυτήν την τροφή της ψυχής ακριβώς λέγει τότε ο Θεός. Εις εκείνους που εδίδασκαν το λόγο του. Να έρθετε λέγει να πάρετε την πληρωμή. Διότι μία ψυχή να σωθεί, πόσος μεγάλος μισθός είναι στους ουρανούς? Μόνο μία ψυχή. Και αν σώζονται ψυχές πολλές, πόσος μισθός είναι? Ημέραστε και νυχτός λέγει διδάσκεται το λαό σας την οδόν της αληθείας. Ελάτε οι ασκητέ όπου εκατοικήσατε εις τα βουνά και τα σπήλια για να νικήσετε τον διάβολο. Ελάτε οι μάρτυρες γυναίκες όπου δια την αγάπη μου εκαταφρονήσατε τις χαρές του κόσμου και εμαρτυρήσατε δια το όνομά μου. Ελάτε οι ασκήτριε όπου ενεκρώσετε τα πάθη σας δια την αγάπη μου.
Ελάτε οι φιλόπτωχοι και φιλόξενοι όπου εμισήσατε τον πλούτον και τον εδώκατε εις χείρας πτωχών. Ελάτε όσοι αγαπήσατε την κατά των Θεών αγάπη. Ελάτε όσοι εκυβερνήσατε πτωχών, όσοι ενδύσατε γυμνών, όσοι εχορτάσατε πεινασμένων, όσοι εποτίσατε διψασμένων, όσοι εδέχτητε ξένων, όσοι επιμεληθήκατε ορφανών, όσοι εβοηθήσατε την χείραν, όσοι επαρηγορήσατε το φυλακωμένον, ελάτε όσοι φυλάξατε το Άγιον Βάπτισμα και δεν το εμολύνατε με πορνείες. Τούτο το σημείο, Θεέ μου, πόσον τρωτό σημείο είναι εις τον κόσμο, τον σημερινό κόσμο, αυτόν τον κόσμο που έχουμε φτάσει σήμερα. Με μοιχείες λέγει, με αρσενοκητίες λέγει, με φόνους και με άλλες ατυχίες. Ελάτε όσοι συντρέχετε την εκκλησία μας, ελάτε όσοι σπουδάσατε να κάνετε καλά για να αρέσετε εις εμένα τον αθάνατον βασιλέα. Ιδού η βασιλεία μου ετοιμάστη, ιδού ο παράδεισος ανοίχτη, οι στέφανοι στέκονται, ιδού η χαρά σας απανταχέν, η τροφή σας προσμένη, τα κάλλη και οι ευμορφίες του παραδείσου ετοιμάστηκαν. Και λοιπόν ελάτε, κληρονομήσατε όσα σας ετοίμασα πριν κάμω τον κόσμο, την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και θρέψαμε, ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε δε σε είδομεν ξένων και συνεγάγομεν ή γυμνών και περιεβάλλομεν, πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήρθαμε μπροσέ. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, ερή αυτής, αμήν λέγω ημίν, εφόσον επιείσατε ενή τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επιείσατε. Δηλαδή, αφότου τους είπε ο βασιλεύς τους λόγους εκείνους, θέλουν αποκριθεί και αυτοί με πολλή ταπείνωση λέγοντες, αυθέντη και Θεέ μας, πότε σε είδαμε πεινασμένον και σε εθρέψαμε δέσποτα, πότε σε είδαμε διψασμένον και σε εποτίσαμε φοβερέ, παντοδύναμε, πότε σε είδαμε γυμνών και σε ενεδίσαμε αθάνατε βασιλεύ, πότε σε είδαμε ξένων και σε εδεχτήκαμε εις τα σπίτια μας φιλάνθρωπε Θεέ, πότε σε είδαμε ασθενημένων ή στην φυλακή και ήρθαμε προς εν. Σύ είσαι ο παντοτινός Θεός, Σύ είσαι ο αιώνιος βασιλεύς, εσύ έπλεσες τον κόσμο όπου δεν ήταν, εσύ έκαμες τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους και όλα τα ουράνια τάγματα, εσύ είσαι εκείνος όπου τρέμουν οι άβυσσοι, όπου φοβούνται οι βρύσες, όπου τρομάζουν τα όρη, όπου φρύσουν οι κάμποι. Εσύ είσαι ο χτίστης και δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Εσύ μας έπλασες από την γη. Εσύ δημιούργησες τα ορατά και τα αόρατα. Από το εδικόν σου πρόσωπο σαλεύεται η γη. Εσύ επιβλέπεις επί την γη και σύεται. Και εμείς πότε σε εθρέψαμε ή εποτίσαμε ή ενδύσαμε ή εδεχθήκαμε ή εκοιτάξαμε. Τότε θέλει τους αποκριθεί ο βασιλεύς των βασιλευόντων λέγοντας με ηλαρότητα πολύ. Εκάματε καλόν εις ένα από τούτους τους παραμικρούς ανθρώπους του πτωχούς. Εμένα το εκάμετε εκείνο το καλό, διότι η πτωχή είναι η δική μου αδελφή και φίλη. Τότε ερήκε της εξεβονή μου. Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι στο πύρτο αιώνιον του ετοιμασμένου το διαβόλου και τις αγγέλες αυτού. Επίνασα γάρ και ου και δόκατε μη φαγήν. Εδίψησα και ου και ποτίσατε με. Ξένος ήμουν και ου συνηγάγεται με. Γυμνός και ου περιεβάλλεται με. Ασθενής και εν φυλακή και ου και βεσκέψαστε με. Δηλαδή τότε θέλει η πή και προς τους αμαρτωλούς όπου θέλουν στέκεστε εις το αριστερό του μέρος. Σύρτε μακράν από εμένα οι κατηραμένοι εις την εστίαν την παντοτινή, το καμίνι το παντοτινόν, όπου ετοίμασα δια των διάβολων και δια τους υπηρέτας του, διότι εγώ δεν ετοίμασα την φωτιάν αυτήν δια τους ειδικούς μου, τους χριστιανούς, όπου έκαμαν το θέλημά μου, αλλά την έκαμα δια των διάβολων. Εσείς επειδή εκάμετε τα έργα του, σύρτε και με αυτόν. Εγώ σας έπλασα και εσείς επήγετε εις τον άλλον. Εγώ σας δημιούργησα και εσείς δεν με γνωρίσατε. Εγώ είμαι εκείνος όπου σας διέθρεψα εκ νεότητός σας και εσείς οικούατε άλλον. Εγώ έκαμα την θάλασσα για να τρέφεστε από αυτήν και εσείς με επικράνετε με τις ατυχίες σας. Εγώ σας εχάρισα όλα μου τα ποιήματα να τα ορίζετε και εσείς δεν με ετοιμήσετε ως Θεόν.
Το λοιπόν πηγαίνετε μακράν απ' εμού, εργάτε τις ανομίες, δεν σας ξέρω, δεν σας γνωρίζω, ούτην ως τα έργα και τα θελήματα εκάμετε, με τα εκείνον πηγαίνετε, για να κολαστείτε αιώνια, να κληρονομήσετε την αιώνιον κόλαση, το πύρτο άσβεστον, το σκόλικα των ακίμητων, των κλαθμών και των βρυγμών των οδών. Διότι επίνασα και δεν με επήρατε στο σπίτι σας, γυμνός ήμουν και δεν με εντύσατε, ασθενής ήμουν και δεν με κοιτάξατε, εις την φυλακή ήμουν και δεν ήρθατε να με ειδείτε. Εγώ σας έκαμα τα αυτιά σας για να ακούτε διδαχήν και προαίρεση και παρένεση, και εσείς τα ετοιμάσατε εις τραγούδια δαιμονικά να βλέπετε τα πατήματά μου, να με δοξάζετε, και εσείς τα είχατε έτοιμα να βλέπετε κάλλος μάταιον. Να το ωραίγεστε, να το βολέπετε το καλό του γειτόνου σας, να το ζηλεύετε. Εδώ είναι η μαγεία πέρα για πέρα, αδερφοί. Είναι η μαγεία πέρα για πέρα. Αυτή η μαγεία η οποία καταλαμβάνει τον κόσμο σήμερα και δει την Ελλάδα μας. Ζήλια, φθόνος, μίσος. Γιατί προοδεύει ο αδερφός μου, ο γειτονάς μου, και εγώ δεν προοδεύω. Αυτό είναι το σημείο το οποίο ακριβώς θα κριθεί εν ώρα κρίσεως. Και άλλα νοήματα άτυχα και κακά εκάμνετε. Εγώ σας εχάρισα το στόμα να υμνείτε το όνομά μου και να μελετάτε τα γραφάς και να διδάσκετε τους αμαθείς. Και εσείς το ανοίγατε η ψευματολογία, η ύβρι, η βλασφημία, η καταδόση, η διαβολισμού, η συκοφαντία, η ψευδοματηρία. Εγώ σας έδωκα τα σχήρα να τα σηκώνετε εις προσευχήν, εις δέησιν, και εσείς τα σημειαίνετε με φόνους, με αδικίες, με αρπαγάς, με πλειονεξίας, με αιματοχυσίας. Εγώ σας έκαμα τα ποδάρια για να τρέχετε εις την εκκλησία μου την Αγία, και εσείς τρέχετε εις πολέμους, εις πορνείας, εις μοιχείας, εις χορούς, εις παιχνίδια. Τώρα εχαλάσετε το πανηγύρι του κόσμου, επέρασε η φαντασία η πρόσκαιρη των ανθρώπων. Ιδού ήλθετε εμπροστά μου ως κατάδικοι, ιδού στέκεστε γυμνοί και τετραχυλισμένοι. Όσοι δεν ελυπήθησαν εκεί του πτωχούς, μηδέα εδώ δεν έχουν λύπη από μένα. Φιλάνθρωπος είμαι, αλήμαι και δικαιοκρίτης. Είμαι φιλάνθρωπος, αλλά είμαι και δικαιοκρίτης. Καθένα κατά τα έργα του τον αποδίδω, μηδέ των δίκαιων γολάζω, μηδέ των αμαρτωλών ελαιώ. Καθέναν κατά τα πόση γονίστη, έτσι τον ανταμείβω. Θέλω να σας λυπηθώ, αμή εσείς πτωχόν δεν ελυπηθήκατε. Θέλω να σας ηχτηρίσω, αλλά εσείς δεν εκάμετε το θέλημά μου. Το λοιπόν σύρτε εις τον τόπο όπου ετοιμάσατε μοναχή σας. Τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομε πεινώνται, οι διψώνται, οι ξένων, οι γυμνών, οι ασθενοί, οι εν τη φυλακή και ούδη οι κολλήσαμε ένση. Τότε αποκριθήσετε αυτοίς λέγον, αμήν λέγω ημίν, εφόσον ου και ποιήσατε εν ητούτων των ελαχίστων, ουδέ εμή επίησατε. Δηλαδή τότε θέλουν αποκριθεί και οι αμαρτωλοί να του υπούν με πολλήν θρήνων και λύπη. Αυθέντα και Θεέ μας, πότε σε είδαμε πεινασμένον ή διψασμένον ή γυμνών ή ασθενημένον ή φυλακισμένον, τότε θα του φωνάξουν ότι είναι ο αυθέντης. Αλλά τόσο καιρό που το βλασφημούν δεν είναι ο αυθέντης. Και δεν σε κοιτάξαμε, αυθέντα, γιατί δεν μας γνωρίζεις, εσύ μας έπλασες, εσύ μας δημιούργησες, έργα των χειρών σου είμεθα. Τώρα δεν είναι όμως. Τώρα λέγουν, εμείς δεν τον ξέρουμε, δεν τον γνωρίζουμε. Εσύ μας έχτισες από τέσσερα στοιχεία του ουρανού, από την γη, από το νερό, από τον αέρα, από τη φωτιά. Εσύ μας έδωκε ψυχή. Εμείς εις εσένα επιστεύαμε. Εσένα είχαμε Θεό. Όλα ψέματα αυτά. Με το ειδικό σου βάπτισμα βαπτίστημε. Εδώ πρέπει να προσέχουμε. Με την ειδική σου δύναμη εκάμαμε και θαύματα όλοι μας εις εσένα εθαρούσαμε να σωθούμε. Και τώρα μας λέγεις, δεν σας ξέρω, και μας αποφασίζεις να κολαστούμε. Τότε θέλει τους αποκριθεί ο φοβερός Κρήτης λέγω, αλήθεια ομολογήσατε με δια Θεών, αμή δεν έκαμετε το θέλημά μου, διότι και οι διάβολοι με ομολογούν Θεών, αλλά δεν κάνουν το θέλημά μου. Ονομάζεστε χριστιανοί, αλλά δεν έκαμετε τα έργα μου, διότι ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στην βασιλεία των ουρανών, αλλά ποιον τα έργα του πέμψαντός με. Όχι όποιος με λέγει αυθέντην, εκείνος θέλει έμπιση στον παράδεισον, αλλά όποιος κάνει τα συντολά μου. Εάν εθαρούσατε εις εμέναν, ας εκάμνετε κατά πως έλεγα. Ας εθρέφετε πτωχών, ας εποτίζετε διψασμένων, ας εντύετε γυμνών, ας εδέχεστε ξένων, ας εκοιτάζετε ασθενημένων, ας εκυβερνούσετε φυλακωμένων. Αυτά όλα εάν τα εκάμνετε έστεργατα, και εγώ ότι όποιος κάνει καλόν ή πτωχών, εμένα το κάνω.
Ο βάλλον εν τη χειρή του πένιτος ευρίσκει εν την παλάμη του κριτού. Ο ελαιόπτωχον δανείζει Θεό. Ας εκάνετε το καλό να μη σας επενεύει το κακό. Τότε λοιπόν σύρτε στην αιώνιον κόλαση να παιδεύεστε αιωνίως. Και απελεύσονται ούτε η σκόλαση αιώνιων, η δε δίκαιη ζωή αιώνιων. Δηλαδή θέλουν οι πάγοι με ένα μαρτωλή εισπαίδευση παντοτινή, η δε δίκαιη εις ανάπαυση ατελεύτητον. Τότε θέλουν χωριστοί μητέρες παιδεία και πατέρες από τέκνα. Τότε θα χωριστούν αδελφοί από αδελφούς και συγγενείς και φίλοι και ειδικοί από αλλήλους τους. Αλλοί μόνον ευλογημένοι χριστιανοί. Ποταπός είναι ο τόπος εκείνος όπου είναι ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, όπου ονομάζεται Τάρταρος, τον οποίον τόπον και αυτός ο διάβολος φρύσει βλέποντάς τον, αλίμονον, αλίμονον. Φοβερά είναι η γέννα του πυρός, του ασβέστου, όπου καίει και ποτέ δεν φωτίζει. Αλίμονον, φοβερά είναι εκείνα τα σκουλίκια της κολάσεως, όπου ποτέ δεν πάβουσε τρώγοντες τους αμαρτωλούς. Αλίμονον, αλίμονον. Φοβεροί είναι εκείνοι οι δαίμονες όπου μας θέλουν οι τυραννοί. Τότε θέλουμε κράζει και κανείς δεν θέλει να μας ακούσει. Θέλουμε κλαίει και κανείς δεν μας θέλει λυπάται. Αλίμονον εις τους αμαρτωλούς όταν οι δίκαιοι στέκονται εκ δεξιών του Θεού και εκείνοι λυπούνται. Όταν οι αμαρτωλοί κλαίουσαν και οι δίκαιοι χαίρονται. Όταν οι δίκαιοι χορεύουσαν και οι αμαρτωλοί δέρνονται. Όταν οι δίκαιοι είναι εις την ανάπαυση και οι αμαρτωλοί στον φοβερόν χειμώνα. Αλίμονον εις τους αμαρτωλούς όταν οι δίκαιοι δοξάζονται και οι αμαρτωλοί καταδικάζονται. Αλίμονον αδελφοί μου εις τους αμαρτωλούς όταν οι δίκαιοι θέλουν έχει πάνω καθόν και εκείνοι θέλουν σε βλέπει να λυπώνται. Όταν οι δίκαιοι τιμώνται και εκείνοι ονειδίζονται. Όταν οι δίκαιοι χαίρονται και εκείνοι λυπούνται. Όταν οι δίκαιοι ψάλουσι και εκείνοι κλαίουσι. Οι δίκαιοι θέλουν συνίσταται εις τον κόλπον Ταβράμ και οι αμαρτωλοί στο σκότος το εξώτερο. Οι δίκαιοι χαίρονται εις τους ουρανούς και οι αμαρτωλοί βασανίζονται εις την κόλαση. Οι δίκαιοι γνωρίζουν ένας τον άλλον και οι κολασμένοι ουδέναν δεν βλέπουσιν. Οι δίκαιοι λαμπρύνονται και οι αμαρτωλοί σκοτίζονται. Οι δίκαιοι ασπρίζουσαι και οι αμαρτωλοί μαυρίζουσαι. Οι δίκαιοι είναι χορτασμένοι και οι αμαρτωλοί πεινασμένοι. Οι δίκαιοι είναι εις τον παράδεισο και οι αμαρτωλοί στην κόλαση. Οι δίκαιοι είναι εις περιβόλια εύμορφα και οι αμαρτωλοί ζλάχους σκοτεινούς. Οι δίκαιοι με τους αγγέλους και οι αμαρτωλοί με τους διαβόλους. Οι δίκαιοι εις χαρές και οι αμαρτωλοί εις λύπες. Οι δίκαιοι στεφανώνονται και οι αμαρτωλοί ονειδίζονται. Οι δίκαιοι θέλουν είναι επάνω και οι αμαρτωλοί στην άβυσσον κάτω. Δια τούτο και εμείς ευλογημένοι χριστιανοί, ας διορθώσουμε τον εαυτόν μας, ας καθαριστώμε από τις αμαρτίες, ας σπουδάσουμε να κάνουμε τα καλά, την ελεημοσύνη, ας αγαπήσουμε την φιλοξενία να σκατορθώσουμε, την φιλοπτωχία να επιθυμήσουμε, ότι πιστεύουμε κρίση και ανταπόδοση, ότι ελπίζουμε να κρυθούμε κατά τα έργα μας, δια να τύχουμε και τις εκδεξιών παραστάσεως του Θεού και αυτής της βασιλείας των ουρανών, εις γέννητο πάντα σημάς. Επιτυχήν εν Χριστώ Θεό, ο πρέπει δόξα τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Έτσι τελειώνει, αδερφοί μου, η κρίση του κόσμου και το τέλος του κόσμου και εμείς με τη βοήθεια του Θεού ήθε να τα βάλουμε μέσα στην ψυχή μας και να βρεθούμε και την ερχομένη Τετάρτη για να δούμε τον τελικό πόλεμο του Αρμαγεδόν. Αγνή Παρθένε Βέσθηνα Αφράντε Θεοτόκε Ελληνική ανήκεται Παρθένε μη τυράννασα Πανέδρωσε τεπόκε Ελληνική ανήκεται Υψηλωσε Αθήνων λαμπροτέρα Ιππιανή Παρθενικών χωρών Αγγέλων μη περτέρα Ιππιανή
Παναγία. Άγιος Νεκτάριος από το μεγαλείο της Θεοτόκου συνέθεσε τον γνωστότατο ύμνο «Αγνή Παρθένε»,
που εφραίνει την ψυχή κάθε πιστού. Την ονομάζει δέσποινα, άχραντη, μητέρα, βασίλισσα, πανένδρωση, πόκον, δηλαδή αγνό, ακατέργαστο μαλλί προβάτου, για να παραπέμψει στην αγνότητα και την αϊπαρθενία της, υψηλότερη από τους ουρανούς και λαμπρότερη από τις ακτίνες του ήλιου, και με τόσα άλλα ονόματα προσπαθεί να αποδώσει την δόξα και την τιμή της.